Πάμε. Καταρχάς, γεια. Πάμε στην Σερβία να κάνω μάθημα στο LPK Dance Camp. Μαθήματα. Έχω τρία μαθήματα. Και είμαστε στον δρόμο και από να έρθει ακόμα από τη χώρα. Τη Ελλάδα. Τη Ελλάδα. Και τώρα πάμε, θα περάσουμε από Σκόπια, Βόρεια Μακεδονία. Θα πάμε Σερβία και αν όλα πάνε καλά, θα συνεχίσουμε και σε άλλες χώρες. Από Δευτέρα και μετά, που θα γίνει το τελευταίο μάθημα. Coffee with Claire! Hello. Πού είμαστε τώρα και πού περιμένουμε και είμαστε, γιατί πάμε σαν κότες. Είμαστε στα σύνορα, μας πέρασαν από τα ελληνικά σύνορα χωρίς να μας ρίξουν μια δεύτερη ματιά, να δουν αν είμαστε τίποτα είδαν καθήκια, το ταπεραμέντο, τίποτα κατακάτια της κοινωνίας. Και τώρα περιμένουμε στα σύνορα με την επόμενη χώρα για να μας πάσουν. Μήπως μας είδαν πολλοί ελληναράδες και λένε αυτοί... Σου λέει αυτοί είναι σίγουρα νόμιμοι. Μήπως είδε την τρίχα και λέει μεσογειακός, ότι θα είναι αυτός. Τι βλέπουμε εδώ πέρα? Τα Σκόπια ή το Κουμάνοβο, ψάξε. Τα μαγευτικά Σκόπια μήπως? Ψάξε. Τι να ψάξω? Κουμάνοβο δεξιά, Belgrade ίσια. Κύριος, εμείς θα πάμε... Κύριος, να τραβάμε με το πλάι τα βίντεο. Ήρεμα. Οπ, μωρό. Ήρεμα. Αγόμωρο ή αυτός? Πού πάει ο K153DC? Το κατέγραψες, γιατί το έχω κατέγραψα. Όλη την ελληνική συμπεριφορά. Έχεις τρομάξει από τον τρόπο οδηγάω. Το κατέγραψα. Μωρό. Ναι. Τι ωραία σημαία είναι αυτή. Ποια σημαία? Αυτή του Φύρομ. Του Φύρομ. Της Βόρειας Μακεδονίας. Ναι, ούτε το Φύρομ ήταν άλλη χώρα. Πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Τι. Είναι άνετο. Τώρα δεν είναι άνετο, γιατί το αριστερό μου πόδι έχει μουδιάσει, γιατί πατάω το σπλέκτη. Και άμα κάνω αυτό, στα άντρα θα κουνηθούν. Άρα φταίει αυτός. Ναι, και το πόδι μου στην τέτοια. Δεν μπορώ να το σηκώσω το πόδι μου, διότι πονάει από το κύριο Πέτρα. Και έχω και αυτό εδώ που σε έκανα κανιά. Γιατί με φάει. Χύθηκε το σβέψ μου. Σβέψ. Σβέψ. Χύθηκε μέσα εδώ. Άμα μπερδευτώ και ρίξω μέσα και τα έγγραφα. Οχ, στέγνωσε. Αναπνέουμε σουέψ. Έχει εξατμιστεί μες στο αμάξι. Χριστέ μου. Σταματήσαμε για ανεφοδιασμό. Δεν έχω προσαγωγό δάσκαλε. Δάσκαλε Πέτρα Μανατίδη, έχεις καταστρέψει τον μπούτι μου. Ο Αλέξης φτιάξει κάτι άλλο. Θα ψωνίσεις. Φαΐ. Τώρα είμαστε σε ένα βενζινάδικο εδώ. Κάτι συμπαλογάει το πόδι μου μέσα στο αυτοκίνητο και δεν με πιστεύει ο Ντίνος. Σχεδόν φτάσαμε. Ναι, έχουμε άλλη μια μισή ώρα. Πήραμε τη μοιραία στροφή για το Copaunit, το βουνό τέλος πάντων. Και στο βάθος, όχι δεν έχει κήπο, αστράφτηκε μπροντά ή θα πάθουμε αρμενιστή παιδιά. Πάρα πολύ ωραία, δεν πειράζει. Φτάσαμε και κυνηγάμε το Ζέλτσκο να μας δείξει το δωμάτιο. Να το πατατώνα, πατατώνε! Παιδιά, είναι μαύρη νύχτα! Ευτυχώς ο καλός Ντινούλης οδηγούσε την τελευταία ώρα και φτάσαμε! Day 2. Δεν θες να πας για πρωινό? Και τώρα πώς θα γίνει δηλαδή? Θα πάω για πρωινό. Αργήσαμε στο πρωινό και είμαστε μόνοι μας εδώ, το αμάξι μου και έξω. Χιχι. Ουι. Οπ, οπ, οπ. Δείχνω τα πατουσάκια για να δείξω ότι βγαίνουμε έξω. Οπ. Γεϊ. Καλημέρα. Θυμάστε το δρόμο? Καταπληκτική υγρασία. Καταπληκτική υγρασία. Και τι γράφει ξεκόλα. Ναι, ξεκόλα. Αυτό ξέρετε και εγώ. Ξεκόλα είναι. Είμαστε σε μία μικρή χιλιομετρική απόσταση από το πρωινό. Αλλά δεν πειράζει. Είχα πέρσι. Είχα λουδάκια. Με φωτάει ο ήλιος. Πού είσαι? Εδώ. Στο ταβλόκο. Πρέπει να φαίνεσαι εκεί καθέστο. Δίνω, πες αλήθειες, έχω πρίξει. Με τα βλόγεις. Όχι. Αυτό ακριβώς. Είμαι το σπίτι εμένα την πρώτη χρονιά. Με τσίπησε μία ράχνη. Δεν φταίει η διοργά. Α, μισά! Δεν είναι το σπιτάκι που έμενα την πρώτη χρονιά, αλλά η διοργάνωση έχει αναβαθμίσει τη φάση. Και εδώ
Είναι όλες εξωτερικές εγκαταστάσεις. Και τώρα ο Ντίνος θα ψάξει να βρει τις αγελάδες. Για να γλιστράσει. Πού είναι οι αγελάδες φέτος? Πέρσι είχε. Είδες το δωμάτιο και πάμε να κάνω το πρώτο μάθημα. Πάμε. Πρέπει να ξέρω ότι έχουμε όλοι το δωμάτιο, γιατί είναι η τρίτη ακόμη χρονιά που έρχομαι. Και τα παιδιά, να ξέρω, να χαιρετάνε και έτσι όμως, έφερε λίγο. Ναι, ναι, μέρα δεν με χαιρετάνε. Τα θάλασσα, την προδοσία του βία. Οπότε ναι, πάμε να δούμε τι θα γίνει. Φτάσαμε εδώ, πλάμε ο ξυπνημένη. Όμως η αλήθεια είναι ότι ήπια ένα τέλειο καφέ και πάμε να γίνει πανικός με τον ίδιο τρόπο που έγινε και στην κλάδα. Ο οποίος κατά τα φαινόμενα έχει καφέ. Έχει την καφέινη που θέλουμε. Δεν το έχει καταλάβει, αλλά εμείς τον ακολουθάμε από πίσω. Μιλάει τώρα με την. Α, δεν είναι η γυναίκα του, με τη κοπέλα αυτή. Ακολουθάμε από πίσω διακριτικά να το κάνουμε να φωνήσουμε επίσημα. Τι ωραίο μπλουζάκι. Το καλύτερο μπλουζάκι. Όχι, σταμάτα. Θα μας καταλάβει. Several song-filled hours later. Τώρα έχουμε καλυφθεί στο δωμάτιο των παιδιών. Είμαστε στην κουλ παρέα, παιδιά. Εδώ τα παιδιά. Είμαι εδώ. Να το. Η Ελίζα είναι στην κουλ παρέα. Με το κρασί μας, παρακαλώ. Το ποδάριο, δείχνει. Και τη νύχτα θέλει έρωτα και πράγματα. Φύγει το καφέ. Και τι θα προκύψει, λέει. Θα δείξει. Eventually. Thank you.
cringe every time I come around. Jesus, tell me how you make it rain. Drop the bass, make the bass get lower. Radio say speed it up, I just go slower. High like crap, I'm puffing on the beat. The band ain't ever seen the booty like this. Πήγαμε από το μεγάλο τελευταίο μάθημα, το sexy κορόγραφη πρωινιάτικα. Θα παίχνουν βίντεο. Παίχνουνε. Κανονικά τώρα είναι η ώρα που κάθεται πάνω μου μια μέλισσα. Πού είναι? Έκατσε χτες και προχθές. Σήμερα είναι η ώρα μετά το μάθημα. Είναι η ώρα μετά το μάθημα. Μυρίζω που... μέλι. Πού στάζεις μέλι. Πού σκάνει θαυμάστριες και βγαίνουν φωτογραφίες με την Κλέρι και δεν μπορούμε να πάμε στο δωμάτιο για κανένα μισάωρο. Τα κορίτσια μου δεν πάνε. Από εκεί σε βγήκες ρε, γκρούπι, ρε στόκερ. Και τώρα πάμε στο δωμάτιο να ετοιμαστούμε, να κάνουμε και το μάθημα της Ελίζας. Τελείωσα τα μαθήματα, μπανιαρίστηκα και τώρα σας παίρνω λίγο να πάμε στο μάθημα της Ελίζας. Εδώ είμαστε έξω, στο βουνό. Τελευταία χρονιά φέτος στο βουνό βέβαια, του χρόνου θα μεταφερθεί το κάμπ στην πόλη της, στη Γιακόντινο. Γιακόντινο. Οπότε πάμε λιγάκι τώρα να μπούμε στο μάθημα της Ελίζας, η οποία τελειώνει τώρα, είναι στο τέλος, το μάθημά της. Να δούμε τι γίνεται εκεί. Μόνο το βοηθάει έξω η μία. Εδώ, το βουνό που βρισκόμαστε λέγεται όντως Κοπάουνικ, τουλάχιστον έτσι το διαβάζω στα ελληνικά εγώ, και η περιοχή λέγεται Κότσο. Και είναι πραγματικά φανταστικά. Είμαστε στη μέση ενός τεράστιου δάσους. Και είναι ο αέρας πάρα πολύ καθαρός. Είναι πάρα πολύ ειρηνικά.
και γαλινευτικά. Και το βράδυ τρομακτικά, γιατί είναι δάσος που είναι πυκνό και δεν βλέπει τι γίνεται. Αλλά δεν πειράζει. Και είναι πάρα πολύ βολικό και μου αρέσουν τα ταξίδια γενικά με όλα τα μέσα, αλλά πιο πολύ με το αυτοκίνητο, γιατί μπορείς να πάρεις ό,τι θέλεις. Έχω κουβαλήσει και ολοκληρωτικά όλο με το σπίτι. Τώρα που πήγαμε στην Καλαμάτα, πήρα μια πολύ μικρή βαλίτσουλα, το μετάνιωσα πικρά. Και μετά που πήγα στο Εδιμβούργο, στο καπάκι, πραγματικά έπρεπε να χωρέσω. Δεν ξέρω τι, πού και πώς και έγινε ένας πονητός, αλλά εντάξει τα κατάφερα. Πληρωμή. Τέλος πάντων, τώρα έχω κουβαλήσει όλο το σπίτι και είναι φανταστικό. Μόλις αφήσαμε το μαγευτικό γκότ πίσω μας. Και βρέχει. Και βρέχει σαν πούστη. Για άλλη μια φορά. Ο Ντίνος Τίμια οδήγησε μέσα στη νύχτα όταν έβρεχε για να ανέβουμε στο βουνό. Τίμια, και εγώ το πήρα για να κατέβουμε τώρα. Γιατί ο Ντίνος έβινε σάλσες, μάλσες και τα λοιπά, καταλαβαίνετε, πιο πριν. Οπότε... και φεύγουμε. Κατευθυνόμαστε προς... προς τα σύνορα με Βουλγαρία για να πάμε στη Σόφια. Όπου δεν έχουμε κλείσει ξενοδοχείο, freestyler, back to the microphone, ta-ta-ta. Αλλά θα βρούμε εκεί ξενοδοχείο. Καλή καρδιά να υπάρχει και τώρα ξεκινάνε οι διακοπές! Κοιτάνε και τρακάνε. Ευγενικός κύριος ελέγχει τα στοιχεία μας. Εκεί, εκεί τραβά. Τι λέει εκεί πέρα? Republic of Bulgaria. Μην κορδεύεις, μπορώ να σε κάνουμε. Φάνουμε.